Ούτε πολιτική είναι, ούτε προστασία είναι, ούτε τίποτα δεν είναι. Ο κόσμος είναι στον αέρα. Δηλαδή μόνο ο Θεός μας προστατεύει. Εγώ αυτό πιστεύω. Και έχει και δύο υπουργούς από όλους, εκ των οποίων ο ένας, ο κύριος Ταραντόπουλος, Τριαντόπουλος, πώς λέγεται, είναι και αρμόδιος υφυπουργός για τα θέματα αυτά. Στις εκλογές βέβαια μοίραζε υποσχέσεις τώρα για να έρθουμε στο πελατειακό της υποθέσεως. Μοίραζε κονδύλια εκεί για να μπορέσει να βγει πρώτος βουλευτής. Αλλά εδώ τα πράγματα δείχνουν ότι... Δίφος. Δεν προστατευόμαστε, Ανδρέα, το καταλάβει. Δεν υπάρχει προστασία στον Έλληνα πολίτη. Ο άλλος είναι υπουργός προστασίας του πολίτη, ο οικονόμος, και δεν μπορεί να έχει καμιά προστασία ο πολίτης. Και δεν παραιτήθηκε ποτέ για αυτά τα οποία γίνανε. Αυτή τώρα εδώ, πού είναι η προστασία του πολίτη, παιδιά, συγγνώμη, αν είμαστε τρελοί, να μας το πείτε. Είπαμε αρνητική ευθύνη. Έχουμε μπει στην αρνητική εκδοχή της ατομικής ευθύνης. Ότι θέλει να σωθείς μόνος σου. Δεν μπορείς μόνος σου. Τέλος. Πέθανε. Τελείωσες δηλαδή. Δεν έχει καμία τύχη πλέον. Κάτσε σπίτι σου. Όχι, υπάρχει δεύτερη απειλή. Αν δεν μπορείς να σωθείς μόνος σου, κάτσε σπίτι σου. Κλειδώσου μέσα και μην κουνιέσαι. Και μπορεί να σωθείς. Φωτιές, στις φωτιές μου λέγανε βγες από το σπίτι σου. Φύγε από το σπίτι σου. Να ζούμε. Φύγε από το σπίτι σου. Τι θα κάνω τελικά. Ο πολίτης έχει τρελαθεί. Με υπογλώσσια θα είναι σε λίγο. Όλοι οι πολίτες θα είναι υπογλώσσια με αυτά τα οποία σήμερα. Όχι θα είναι, είναι. Έχουν αυξηθεί. Είναι. Οι ψυχικές παθήσεις, οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι κάνουν χρυσές δουλειές εδώ και λογικό. 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 Πάμε να δούμε στον Εύρο λοιπόν, μιας και το ανέφερες και εσύ το Πετρουλάκη. Πράγματι, εκεί έχουν καεί τα πάντα και πολύ σωστά το επισημαίνει εδώ το Πετρουλάκη ότι τώρα που θα έχουμε, ας ελπίσουμε να αρχίσουν εκεί πλημμύρες και βροχοπτώσεις. Για να δούμε παιδιά το βίντεο 7. Η καταστροφή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στον Εύρο, πράγματι είναι το Πετρουλάκη, θα πάει και ο Μητσοτάκης την Παρασκευή. Να δούμε και πώς θα πάει. Θα πάει, θα βάλει τα χέρια στη μέση όπως κάνει πάντα, θα σηκώσει το κεφάλι να βλέπει τι έχει γίνει, αυτά που κάνει πάντα δηλαδή, και θα πει αυτά θα τα φτιάξουμε θα. Σαν αυτά που έλεγε πριν από 5 μήνες, όταν είχε πάει στο σουβλί προεκλογικά και έλεγε ότι εντάξει, θα έχουμε βελτιώσει τα πράγματα και η βαδιά μια χαρά είναι κλπ. Και δεν υπάρχει τίποτα. Φυσικά να πω ότι το εξής, μια πληροφορία την οποία δεν ξέρω αν την ξέρει πολλοί κόσμος. Στον Εύρο, μετά τις φωτιές, έχουν πάθει ζημιά και όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί και έχει καταληφθεί η μπάντα των FM από τουρκικούς σταθμούς. Από τουρκικούς σταθμούς. Στο βουνό υπήρχαν υπομπή και κεραίες κλπ. Οι οποίες καταστράφηκαν. Και αυτή τη στιγμή σε όλη την Εγνατία οδό. Ακούγεται το TRT της Τουρκίας για το CNN Turk. Αυτή τη στιγμή δηλαδή στην Εγνατία οδό ξεκινάς από την Αλεξανδρούπολη και πας μέχρι την Κομωτινή και ακούς μόνο τουρκικούς σταθμούς, γιατί οι δικοί μας σταθμοί επάνω στο βουνό που είχαν τους πομπούς και τις κυρίες καταστραφήκαν όλα. Και δεν παίζουν ελληνικοί σταθμοί, τουρκικούς σταθμούς ακούς. Έχουν κάνει παρέμβαση μέσα, μπήκαν μέσα στην Ελλάδα και ακούς τουρκικά τα πάντα όλα. Και επίσης να πω κάτι άλλο, ότι δύο δεξαμενές έμειναν όλες και όλες όρθιες, δύο δεξαμενές, έλειωσε το αρδευτικό δίκτυο και τα φυτά ξεράθηκαν και καταστράφηκε από τη φωτιά και το μελισσοκομικό πάρκο της Κοτρονιάς στο Σουφλί, ναι. Όπου αυτό είχε γίνει πριν ένα χρόνο. Ένα καταπληκτικό πάρκο, καταπληκτικό μελισσοκομικό πάρκο, καταστράφηκε. Δύσκολο να ξαναγίνει κι αυτό. Και μια ευχάριστη είδηση, σημερινή που την πήραμε από εκεί, πόσο ευχάριστη μπορεί να είναι αυτή, είναι ότι κάποια αρπακτικά πουλιά δεν έφυγαν. Βέβαια κάποια κάηκαν, έτσι. Πολλά κάηκαν, όχι κάποια. Πολλά. Αλλά κάποια έχουν μείνει εκεί ακόμη, δεν έφυγαν.
έφυγαν. Αυτό ίσως είναι το μοναδικό θετικό της όλης ιστορίας, όπως λένε τουλάχιστον κάποια βίντεο που δείχνουν κάποια από αυτά να προσπαθούν να βρουν τις αιστείες τους. Γυρίζουν γύρω-γύρω στα καμένα, είναι ανατριχιαστικό. Πραγματικά θα το δείξουμε, νομίζω, αν μπορέσουμε να το δείξουμε αύριο αυτά. Είναι ανατριχιαστικά, είναι φοβερές σκηνές, τα πτηνά, τα πουλιά εκεί, τι είναι που προσπαθούν μέσα στα καμένα. Μέσα στα καμένα αρνούνται να εγκαταλείψουν, αρνούνται να εκενώσουν. Δεν ακούνε ούτε αυτά τον κύριο Μητσοτάκη, για το οποίο θέλω να πούμε Άρη, να δείξουμε την κάρτα, γιατί πραγματικά είναι ένα άλλο στοιχείο κόλαθος για την κυβέρνηση, διότι με βάση τα επίσημα στοιχεία, εδώ λοιπόν, οι ζημιές, οι πυρκαγιές στήχησαν στην Ευρώπη 4,1 συνολικά, έτσι, δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά τα 4,1 δισεκατομμύρια ευρώ, κυρίες και κύριοι, σχεδόν το 1,7 δις είναι η Ελλάδα. Βλέπετε μετά ότι οι άλλες χώρες είναι πολλαπλάσια. Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ρουμανία, δεν πάμε τώρα και προς το βορρά, αλλά στον Ευρωπαϊκό Νότο. Από τα 4,1 δισεκατομμύρια, το 1,7 δις πήγε στην Ελλάδα, σχεδόν το 40%. Το κόστος των πυρκαγιών. Ακριβώς. Έχω πάντα μια γνώμη και θέλω να τη λέω δυνατά, και όταν έχω δύο αξιότιμους συναδέλφους να τη μοιράζομαι ακόμα πιο δυνατά. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ούτε, αγαπημένη μου Νίκο, αγαπημένο Αντρέα, ο μπροστινός που λέγεται Πυρατόπουλος, Φουφουτόπουλος ή Τσιτσόπουλος. Εμένα με ενδιαφέρει αυτός που είναι ο εγκέφαλος της οργάνωσης που εκδίδει τα εικονικά τιμολόγια, όχι η μπροστινάτσα. Και αυτός λέγεται Μητσοτάκης. Αυτό το έτος που βλέπετε, το καμένο, υπεύθυνος είναι ένας, Μητσοτάκης. Δεν αγόρασε εγκαίρως επιβραδικό υλικό. Οι πλημμύρες που ήταν στο Βόλο, υπεύθυνος είναι ένα, ο Μητσοτάκης. Και όταν λέω Μητσοτάκης, μιλώ για τον εκάστοτε πρωθυπουργό. Από τον πλέον διαφθαρμένο της νεότερης πολιτικής ιστορίας που λέγεται Σκηνητής, από τον Γιώργο Παπανδρέου, από τον Μητσοτάκη, από τον Παπαδήμο και όλη αυτή τη σειρά. Ο πρωθυπουργός λοιπόν, αυτός με ενδιαφέρει εμένα. Γιατί οι εργολάβοι που έφτιαξαν τον δρόμο που ρούφιξε το λεωφορείο, προφανώς μοίρασαν μίζες και από κάτω δεν έκαναν τις ενέργειες που έπρεπε, δεν έκαναν τις επιστημονικές διεργασίες που έπρεπε και ήταν κούφιο. Γιατί αν έδιναν μίζες, πώς θα μείνουν χρήματα για να κάνουν αυτά που έπρεπε. Άρα λοιπόν οι μπροστινάδες της κυβέρνησης, αμοιράς και κάπως αλλιώς λέγονται όλοι αυτοί, δεν τους ξέρει κανένας, αν δεν πατήσει τον δρόμο, δεν του πει κανείς κανένα, είναι άγνωστοι, δεν υπάρχουν. Ένας είναι, ο Μητσοτάκης. Από το Α μέχρι το Μ λοιπόν, ο Μητσοτάκης επιβραβεύτηκε. Πήρε 40,5% από αυτούς που βγαίνουν σήμερα και λένε μας έκαψε, μας έπνιξε, μας έλουξε, μας πράγωσε. Πώς γίνεται αυτή η επιβράβευση? Μήπως τελικά ρε παιδιά, να το που πάλι πιο δυνατά, το 40% δεν είναι πραγματικό? Λέω, δεν είναι δυνατόν όλη η Ελλάδα να είναι στα κάγκελα. Προχτές πήγαμε τα παιδιά μου να τα παραλάβω από ένα κλαμπ που πήγανε μια μισή ώρα και πήγα και τα πήρα με το αμάξι. 6.000 κόσμος μέσα στο κλαμπ ηχούσε το τραγούδι που είναι της μόδας και έχει επίκεντρο το όνομα Μητσοτάκη. Πώς είναι δυνατόν 6.000 νεολαίοι σε ένα κλαμπ της παραλίας να τραγουδούν αυτό και μετά να πηγαίνουν να ψηφίζουν 18άριδες? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Κάτι άλλο συμβαίνει λοιπόν, και αυτό το κάτι άλλο πρέπει να το ψάξουμε, να το φωτίσουμε, να το διερευνήσουμε. Δεν είναι δυνατόν. Ηχούσε το σύνθημα 1 χιλιόμετρο πριν φτάσω στο κλαμπ να πάρω τα παιδιά μου 1:30 το πρωί. Ηχούσε. Και λέω μπα, δεν μπορεί, διαδήλωση. Έτρεμε η παραλία από το σύνθημα κατά του Μητσοτάκη που το ξέρετε όλοι. Πώς είναι δυνατόν αυτοί να το ψήφισαν? Πού το βρήκε το 40%? Συνεπώς κλείνω και ευχαριστώ για τον χρόνο. Όλα αυτά έχουν ένα κοινό παρανομαστεί ως υπεύθυνο. Έναν πολιτικά εγκληματία που λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης. Όλοι οι άλλοι, αυτούς που βλέπετε στο τραπέζι όταν συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο, είναι για πλάκα. Εκεί είναι για να γίνεται κατανάλωση του καφέ. Τους κάνει ένα διάγγελμα, δίνει ένα φάκελο στον καθένα. Αυτές οι δύο δουλειές θα τρέξει μέχρι την Πέμπτη, είναι 7 εκατομμύρια. Αυτή τη δουλειά θα τρέξει, έτσι είναι 5 εκατομμύρια. Αυτό το σούμο σε κάθε Υπουργικό Συμβούλιο είναι περίπου 2 δις. Αυτό τον ενδιαφέρει μόνο με την κλειστή παρέα. Γεραπετρίτη, Παπασταύρου, Μπρατάκο, Μητσοτάκης, Μαρέβα. Αυτοί κυβερνούν το...